Κύριε Τζανακόπουλο, ήσασταν στο στούντιο όταν ο Νίκος Φιλιππίδης μας μετέφερε το ρεπορτάζ για το τι έγινε χθες το βράδυ. Θέλω να σας ρωτήσω εάν το επιβεβαιώνετε ότι είχαμε τέτοια σύγκρουση χθες στο Eurogroup. Θέλω να σας πω την αλήθεια. Το ρεπορτάζ στα περισσότερα σημεία του ήταν πλήρως ανακριβές. Σχεδόν τίποτα από όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο ανταποκριτής σας δεν αποτελούν πραγματικότητα. Ανέφερε για παράδειγμα ότι ο κύριος Τσακαλώτος έγινε δέκτης κατηγοριών από συναδέλφους του για το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τίποτα τέτοιο δεν ακούστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του Eurogroup, καθώς όπως ξέρετε οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Mm. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο παρά την κατάληξη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, η οποία κατάληξη αυτή εγκρίθηκε από το χθεσινό Eurogroup. Ένα αυτό. Το δεύτερο πράγμα. Δεν υπήρχε καμία κριτική σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις και του Υπουργού Οικονομικών αλλά και του Πρωθυπουργού σε σχέση με τη μη εφαρμογή των μέτρων στην περίπτωση που δεν θα συμμετάσχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα. Δεν ακούστηκε γκρίνια, λέτε, γι' αυτό. Καμία το διαψεύδεται. Αντιθέτως, αυτό το οποίο θέλω να σας πω ότι το τελικό κείμενο. Η ίδια η κυρία Λαγκάρντ στις συνομιλίες που έχει με τον Πρωθυπουργό του έχει αναφέρει ότι βρίσκει απολύτως εύλογο το επιχείρημά του, ότι δηλαδή εφόσον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, τότε θα πρέπει το σύνολο των παραμέτρων του ελληνικού προγράμματος να μπουν ξανά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Έχει ενδιαφέρον αυτό που Βεβαίως. Λέτε. Λοιπόν, επομένως, να το απευθύνουμε και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως ερώτημα. Θέλω να σας πω, λοιπόν, διαψεύδεται ότι το τελικό κείμενο, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο, κύριε Τζανακόπουλο, περιλαμβάνει δόση και τίποτα άλλο. Επίσης θέλω να σας πω ότι το τελικό κείμενο ή μάλλον το κείμενο της πρότασης η οποία κατατέθηκε δεν είναι αυτό το οποίο ανέφερε ο δημοσιογράφος. Ποιο αντιθέτως, είναι, δεν μπορείτε να μας κοιτάξτε, πείτε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μπω εγώ σε τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι θεσμικά και αρμοδίως ότι δεν επρόκειτο περί αυτού. Επρόκειτο για μια λύση η οποία προέβλεπε την συγκεκριμενοποίηση μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, τα οποία κρίθηκε από μια σειρά από χώρες, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, ότι δεν είναι αρκετά, και επίσης κρίθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι δεν του δίνουν τα απαραίτητα εχέγγυα για να βγάλει να μια θετική μελέτη βιωσιμότητας του χρέους. Για την ελληνική σας το λέω κυβέρνηση, πάρα πολύ καθαρά. Για την ελληνική το κυβέρνηση κείμενο το οποίο κατατέθηκε στο χθεσινό Eurogroup, το κείμενο το οποίο κατατέθηκε στο χθεσινό Eurogroup δεν ήταν ένα κείμενο το οποίο έλεγε απλώς και μόνο για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Ήταν είχε ένα και κείμενο, κάτι ακόμη, φυσικά λοιπόν. Είχε και πρόταση που αφορούσε τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, η οποία ωστόσο δεν κρίθηκε ικανοποιητική, ξαναλέω, όχι από την Ελλάδα, αλλά από μια σειρά από εμπλεκόμενους στο ελληνικό πρόγραμμα. Είχαμε λοιπόν και υποστηρικτές, λέτε. Αυτό το σημείο, φυσικά. Και ως προς αυτό το σημείο, λοιπόν, το ρεπορτάζ το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο ήταν ανακριβές. Αλλά ήταν ανακριβές και κάτι άλλο. Το 18-1 το οποίο ανέφερε ο κύριος Παπαδημητρίου. Διότι, όπως είδατε, σήμερα ο παγκόσμιος τύπος, αλλά και οι δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, αλλά και δηλώσεις μελών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, στηρίζουν απολύτως το ηθικό, πολιτικό και νομικό δικαίωμα της Ελλάδας να πάρει μία δέσμευση για το ελληνικό χρέος. Μα αυτή την έννοια σας λέω ότι την έχει λάβει η Ελλάδα, κύριε Τζανακόπουλε, από το 2012. Όχι. Υποτίθεται ότι μιλάμε για λάθος. Κάτι παραπάνω Κάνετε από μία δέσμευση. Λάθος. Έτσι δεν είναι. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, διότι με επαναφέρεται σε μία συζήτηση για το 2012 που ήταν απλώς και μόνο μία υπόσχεση. Εδώ πλέον έχουν τεθεί νούμερα στο τραπέζι. Και ξέρετε ποιο είναι το νούμερο, κυρία Κοσιόνη. Το νούμερο το οποίο αποφασίστηκε στις 24 Μαΐου του 2016 και το οποίο λέει ότι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας δεν θα υπερβαίνουν το 15% του ΕΠ μεσοπρόθεσμα. Εδώ έχουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη πλαισίωση της συζήτησης για το χρέος και την οποία αυτή τη στιγμή ακολουθούμε. Ανάλογα λοιπόν με τις προβλέψεις που θα γίνουν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από τη γερμανική κυβέρνηση αλλά και από το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών στο ελληνικό πρόγραμμα, θα αποφασιστεί ποια ακριβώς θα είναι τα συγκεκριμένα μεσοπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν έτσι στο ελληνικό χρέος να είναι βιώσιμο.